Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, η τηλεδιάσκεψη στο Eurogroup. Θα δούμε τώρα τον αντίκτυπο σε όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, στην Ιταλία, συγκεκριμένα στη Ρώμη και πιο συγκεκριμένα στο Μιλάνο, που σήμερα υπήρξε μια κινητοποίηση, μια συγκέντρωση και μια διαμαρτυρία υπέρ της Ελλάδας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο τον Τασχουνίδη, ο οποίος είναι φοιτητής στη φιλοσοφική στη Ρώμη, όμως έχει πλήρη εικόνα για το τι γίνεται εκεί και για το τι έγινε στην Νάπολη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας από την Νάπολη. Γιώργο, παράλληλα από την ώρα που μιλάμε τώρα, εμείς βλέπουμε και φωτογραφίες από την συγκέντρωση και την κινητοποίηση που έγινε στην Νάπολη υπέρ της Ελλάδας και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την δήλωση του Δημάρχου της Νάπολης υπέρ της χώρας μας. Θέλω λίγο να μου μεταφέρεις το κλίμα. Σήμερα έγινε μια συγκέντρωση συμπαράστασης στην Ελλάδα στο Δημαρχείο της Νάπολης, στην πλατεία του Δημαρχείου της Νάπολης. Είναι χαρακτηριστική η παρουσία του Δημάρχου που έκανε διάφορες δηλώσεις που θα ακούσουμε σε λίγο. Μίλησε υπέρ της Ελλάδας. Κρέμασαν πανό υπέρ της Ελλάδας και μια μεγάλη σημαία της Ελλάδας στο Δημαρχείο της Νάπολης. Το πανό έλεγε «Είμαστε με την Ελλάδα, η Νάπολη είναι με την Ελλάδα, η Ευρώπη χτίζεται από τους λαούς της». Υπήρχαν γύρω στα 400-500 άτομα. Μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούω, Γιώργο. Υπήρχαν διάφορες οργανώσεις με διάφορα πανό του ΣΥΡΙΖΑ, ελληνικές σημαίες, πανό κατά της Τρόικας, κατά της λιτότητας. Ήταν ένα κλίμα Χαρακτηριστικό ενθουσιασμού. είναι το ότι σε ένα πανό έγραφε «Ψηφίζουμε όχι στο δημοψήφισμα, απλά πες ένα όχι». Ήταν ένα κλίμα Είχα την ευκαιρία να ενθουσιασμού, μιλήσω. Γιώργο. Ήταν ένα κλίμα ενθουσιασμού αυτό που είδες. Δηλαδή, ένα κλίμα του τύπου «Είμαστε μαζί με την Ελλάδα, μη φοβάστε», γιατί στην Ελλάδα κυριαρχεί ο φόβος σε πρώτο χρόνο. Και είχα και την ευκαιρία να μιλήσω με πολλούς παρευρισκόμενους που συμμετείχαν στη συγκέντρωση και μου είπαν ότι να συνεχίσουμε τον αγώνα στην Ελλάδα και ότι από εμάς θα αντλούν δύναμη και ελπίδα για μια πιο ευρωπαϊκή, πιο δημοκρατική Ευρώπη Αυτό που είπες και εσύ υπέρ νωρίτερα, των Γιώργο. δικαιωμάτων των λαών. Αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι η Ευρώπη είναι οι λαοί της. Και προφανώς αυτή η Ευρώπη Ακριβώς. δεν εκπροσωπεί Το τους είπε λαούς καλύτερα της. και ο Δήμαρχος που θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί μίλησε κατά των τραπεζιτών και των κεφαλαίων και υπέρ των λαών της Ευρώπης. Τώρα, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι στην Ιταλία και σπουδάζεις εκεί, λέγεται πολύ το τελευταίο κυρίως διάστημα ότι αν η Ελλάδα κάνει την αρχή, για παράδειγμα, και ζητήσει την αλλαγή της φιλοσοφίας και την επιστροφή, αν θέλεις, στις αρχικές αξίες της Ευρώπης, οι επόμενες χώρες που θα ακολουθήσουν θα είναι και η Ιταλία μέσα σε αυτές. Ίσως η Η επόμενη. Ιταλία και η Ισπανία. Αυτή την Ελλάδα την έχουν σαν παράδειγμα. Και θέλουν, παραδείγματος χάρη, έναν Τσίπρα στην Ιταλία για να κάνει και εδώ πέρα αγώνα. Δηλαδή, μας θαυμάζουν, θαυμάζουν τον αγώνα που κάνουν οι Έλληνες και ελπίζουν σε αυτόν τον αγώνα ώστε να ελευθερωθούν και αυτοί. Μένοντας και σπουδάζοντας εκεί, Γιώργο, τι ακούς για την χώρα μας? Για τη χώρα μας μιλάνε όλοι θετικά. Όλοι είναι κατά της λιτότητας. Όλοι συμπαραστέκονται στη χώρα μας. Ξέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν, της ανεργίας, ξέρουν τα ποσοστά. Ξέρουν πώς τους ανθρώπους που δεν έχουν ασφάλεια υγείας στην Ελλάδα, ξέρουν τα ποσοστά φτώχειας και μας συμπονούν, είναι δίπλα μας στον αγώνα. Και για το δημοψήφισμα, τι λένε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο δημοψήφισμα? Το θεωρούν μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση και το θεωρούν πάρα πολύ δημοκρατικό, το πιο σωστό. Τους έχει λένε κάνει. Ότι είναι λογικό να ψηφίσει ο ελληνικός λαός για το μέλλον, το να αποφασίσει ο ίδιος. Τους έχει κάνει εντύπωση και σήμερα ίσως το συζήτησες εκεί με τον κόσμο που συμμετείχε στη διαμαρτυρία, το γεγονός ότι έχει πέσει όλη η Ευρώπη επάνω στην Ελλάδα για να μην γίνει αυτό το δημοψήφισμα. Ναι. Αυτό ναι. Το βλέπουν καθαρά, το ξέρουν. Πώς το βλέπουν Και δεν αυτό? συμμερίζονται τις απόψεις. Οι περισσότεροι Ιταλοί δεν συμμερίζονται τις απόψεις του Πρωθυπουργού Ρέντσι που μίλησε κατά του δημοψηφίσματος. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σου και για το κλίμα που μας μετέφερες, που είναι αισιόδοξο για την χώρα μας, αν μη τι άλλο. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.